Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τις κάλπες προσέρχονται από το πρωί Γάλλοι για τον πρώτο γύρο των βουλευτικών εκλογών. Βασικός πρωταγωνιστής αυτής της εκλογικής Κυριακής θα είναι η αποχή, με το ποσοστό να αναμένεται πως θα ξεπεράσει το 50%. Από τις 6 το πρωί τοπική ώρα, οι Γάλλοι προσέρχονται στις κάλπες για τον πρώτο γύρο των βουλευτικών εκλογών. Οι Français seront-ils au rendez-vous de ce nouveau dimanche électoral? Premier tour des élections législatives, à vous de choisir le député qui vous représentera ces 5 prochaines années. Συνολικά, 49 εκατομμύρια πολίτες καλούνται να ρίξουν την ψήφο τους για να αναδείξουν τα μέλη της Εθνοσυνέλευσης και τον Πρωθυπουργό της χώρας τους. Et deux mois après la présidentielle, 49 millions de Français sont à nouveau appelés à voter aujourd'hui et la question ça reste la participation. 6.293 υποψήφοι βουλευτές διεκδικούν τις 577 έδρες της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης. Και για να μπορέσει μια συμμαχία να έχει την πλειοψηφία, χρειάζεται τουλάχιστον 289 έδρες στις 577. The abstention rate is predicted to be well over 50% in the first round and what would be a record low. Βασικοί υποψήφοι είναι η κεντρώα συμμαχία Ensemble, δηλαδή μαζί του Εμμανουέλ Μακρόν, η συμμαχία της αριστεράς του Ζαν-Λουκ Μελανσόν, ο ακροδεξιός εθνικός συναγερμός της Μαρίν Λεπέν και η κεντροδεξιά παράταξη των Ρεπουμπλικάνων. Βασικό διακύβευμα για τον πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν να μην χρειαστεί να μοιραστεί για τα επόμενα 5 χρόνια την εξουσία με κάποιον αντίπαλό του στην θέση του Πρωθυπουργού. What's at stake, of course, Sharon, is this big question mark. Will the presidential party keep its grip on the National Assembly here in France, or will it not? Of course, that it would be the question with any parliamentary election. Τα exit polls αναμένονται στις 9 το βράδυ ώρα Ελλάδας. Στη γραμμή της διεκδίκησης ελληνικών νησιών επιμένει η Άγκυρα, που με πρόσχημα την οχύρωσή τους απειλεί την Ελλάδα. Αυτή τη φορά ήταν ο Υπουργός Άμυνας Χουλουσία Κάρ που στοχοποίησε και πάλι το Καστελόριζο. Μετά τις ανοιχτές απειλές του Ταγί Περντογάν εναντίον της Ελλάδας και ο Χουλουσία Κάρ επανέρχεται βάζοντας και πάλι στο στόχαστρο το Καστελόριζο. Το τζίνι βγήκε από το μπουκάλι. Δεν μιλάμε για μια Τουρκία που θα έρθει όταν πεις έλα και θα φύγει όταν θα πεις φύγε. Υπάρχει το θέμα του Καστελόριζου που έθεσε και ο πρόεδρός μας ο Ερντογάν. Το Καστελόριζο απέχει 1950 μίλια από το ΚΑΣ και έχει έκταση 10 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Απέχει περίπου 600 χιλιόμετρα από την υπηρετική Ελλάδα. Αν ρωτήσεις κάποιον με λογική, δεν θα αποδεχτεί την αποκλειστική οικονομική ζώνη 40.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων για ένα νησί 10 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Οδηγεί νομοτελειακά σε κάποια κίνηση, σε κάποιο θερμό επεισόδιο? Νομοτελειακά όχι, αλλά δημιουργεί τις προϋποθέσεις έτσι ώστε όταν και αν γίνει αυτό το πράγμα έχει μια εντός αγωγικών νομιμοποίηση. Το ίδιο κλίμα καλλιεργείται καθημερινά στον τουρκικό φιλοκυβερνητικό τύπο. Σήμερα ο πρωτοσέλιδος τίτλος της εφημερίδας Γιάννη Σαφάκ αναφέρει ότι υπάρχουν 22 από τα 23 νησιά του Ανατολικού Αιγαίου τα οποία μπορεί να διεκδικήσει η Άγκυρα και έχουν δοθεί στην Ελλάδα υπό τον όρο της αποστρατικοποίησης. Στη συμφωνία συμφωνήθηκε διαφορετική φόρμουλα για 9 νησιά που αποτελούνται από τη Θάσο, τη Σαμοθράκη, τη Λίμνο, τον Άγιο Ευστράτιο, τη Λέσβο, τα Ψαρά, τη Χίο, τη Σάμο και την Ικαρία. Δεν υπήρξε μεταβίβαση κυριαρχίας για αυτά τα 9 νησιά. Δόθηκε στην Ελλάδα μόνο το δικαίωμα χρήσης αυτών των νησιών. Μαζί με την κυριαρχία των νησιών, οι περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας και ο εναέριος χώρος παρέμειναν στην Τουρκία. Βλέπουμε αυτή τη ρητορική έξαρση, η οποία σίγουρα μας προκαλεί πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία. Το πεδίο πάντως δεν έχει αλλάξει. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να αλλάξει. Ο Ερντογάν θα κάνει τα πάντα για να κρατηθεί στην εξουσία. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και στο Αιγαίο αλλά και την Ανατολική Μεσόγειο. Στην Κύπρο ήδη έχουμε ένα νέο μπαράζ προκλήσεων στην περίκλειστη περιοχή της Αμοχώς του. Οφείλουμε να ενισχύουμε την αποτρεπτική μας δύναμη χωρίς την πανοκρουσία εσωτερικής κατανάλωσης. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για το δεύτερο κρούσμα της ευλογιάς των πιθήκων που εμφανίστηκε στη χώρα μας. Πρόκειται για έναν άνδρα που είχε ταξιδέψει πρόσφατα στην Ισπανία. Το δεύτερο κρούσμα της ευλογιάς των πιθήκων στην Ελλάδα είναι γεγονός. Ένας 47χρονος που είχε ταξιδέψει πρόσφατα στην Ισπανία νοσηλεύεται σε απομόνωση σε σταθερή κατάσταση και όλα αυτά σχεδόν ένα μήνα αφού καταγράφηκε το πρώτο περιστατικό της νόσης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι ειδικοί, παρά το γεγονός πως μέσα σε λίγες μόνο ημέρες η Ελλάδα προσθέθηκε στο χάρτη των χωρών στις οποίες έχουν εντοπιστεί κρούσματα της ευλογιάς των πιθήκων, εμφανίζονται καθησυχαστικοί. Δεν πρόκειται ποτέ η ευλογιά των πιθήκων να πάρει τις διαστάσεις της πανδημίας της COVID, αν αυτό έχουμε στη σκέψη μας, και αυτό είναι και το πιο λογικό να μας φοβίζει σε αυτή τη χρονική στιγμή. Το πρώτο περιστατικό της νόσου στην Ελλάδα ανακοινώθηκε την Τετάρτη. Ο άνδρας, ο οποίος είχε ταξιδέψει στην Πορτογαλία, μετέβη με συμπτώματα συμβατά με την νόσο της ευλογιάς των πιθήκων στο νοσοκομείο Ανδρέας Συγκρός. Δεν μεταδίδεται όπως ο κορονοϊός, το τονίζω.
Γιατί αυτή είναι η ανησυχία του κόσμου. Τα περισσότερα κρούσματα που έχουν εμφανιστεί διεθνώς παρουσίασαν ήπια συμπτώματα. Όμως ο ιός μπορεί να προκαλέσει σοβαρή νόσο σε ορισμένες ομάδες πληθυσμού, όπως είναι τα μικρά παιδιά, οι έγκυες γυναίκες και τα νοσοκατασταλμένα άτομα. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η νόσος διαρκεί 2 με 4 εβδομάδες και είναι συνήθως αυτοπεριοριζόμενη. Όπως ανακοίνωσε ο ΕΟΔΗ, κάθε Πέμπτη θα πραγματοποιείται ενημέρωση για την ευλογιά των πιθήκων, ενώ στην ανακοίνωση επισημαίνεται πως δεν έχει βρεθεί μέχρι στιγμή στη χώρα μας περιστατικό της νόσου με εγχώρια μετάδοση. Είναι μια νόσος που αυτή τη φορά ξέφυγε λιγάκι από τη συνήθη μετάδοσή της. Συνήθως ήταν στις χώρες κάτω από τη Σαχάρα της Αφρικής. Την ίδια στιγμή η Ελλάδα αναμένει την προμήθεια εμβολίων της κοινής ευλογιάς μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού, όπως έγινε και με τα εμβόλια για τον κορονοϊό. Στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open στις 7 παρατέταρτο με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Καλό απόγευμα σε όλους.